Μαζί θα κάνουμε το μάθημα της εμβάθυνσης, το δημοσίου δικαίου φυσικά, και μάλιστα το τμήμα του διοικητικού, τα κομμάτια που αφορούν το διοικητικό δίκαιο. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το θετικό της εμβάθυνσης είναι ότι δεν έχουμε κατακαιρματισμό, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε συνδυασμό. Επομένως, κάνουμε συνδυασμό γενικού διοικητικού και διοικητικής δικονομίας και βέβαια και θεμάτων συνταγματικού. Έτσι. Ο τρόπος που γίνεται το μάθημα, φαντάζομαι ότι σας είναι γνωστός, δηλαδή στην εμβάθυνση έχουμε τη δυνατότητα τι να κάνουμε. Μία επανάληψη της ύλης που έχουμε δει του γενικού διοικητικού δικαίου και της δικονομίας, ένα συνδυασμό των θεματικών και να ασχοληθούμε περισσότερο με κάποια έτσι ενδιαφέροντα θέματα, κυρίως με θέματα που παρουσιάζουν επικαιρότητα, έτσι, με θέματα της επικαιρότητας. Το μάθημα γίνεται μέσω της ανάλυσης δικαστικών αποφάσεων, έτσι, κυρίως αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας και ενδεχομένως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Έτσι. Λοιπόν, για να είναι το μάθημα διαδραστικό και να έχει κάποια έτσι, να είναι αποτελεσματικό, υποφελές, λυσιτελές και όλα αυτά, σκόπιμο είναι τι να κάνετε, να προετοιμάζετε την απόφαση. Έτσι. Λοιπόν, να έχετε δηλαδή διαβάσει την ίδια την απόφαση και τις θεματικές τις οποίες αφορά. Ξέρω εγώ, σήμερα θα πούμε για τις κανονιστικές, για τις κυβερνητικές πράξεις. Φαντάζομαι το γνωρίζετε, έτσι. Για τις κυβερνητικές πράξεις. Άρα, αυτό τι σημαίνει, ότι είναι μια ευκαιρία, τι να επαναλάβετε. Τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης ακύρωσης, την έννοια της διοικητικής πράξης, έτσι όλες αυτές τις θεματικές. Και βέβαια το άρθρο 20, παράγραφος 1 του Συντάγματος, δηλαδή το δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Έτσι, δεν περιοριζόμαστε μόνο στις κυβερνητικές πράξεις 45 παράγραφος 5 του Προεδρικού Διατάγματος, αλλά καλό είναι να δούμε όλα τα... την ευρύτερη θεματική στην οποία αυτό το θέμα εντάσσεται. Σκέφτηκα, μέχρι τώρα η πρακτική ήταν πια για την προετοιμασία του μαθήματος να φωτοτυπούμε τις αποφάσεις και να τις δίνουμε στον προμηθευτή, στη συνέχεια στο λογότυπο κτλ. Οπότε τις παίρνατε από εκεί. Θεώρησα πλέον ότι δεν είναι πρακτικό αυτό το... Αυτή η μέθοδος δεν είναι πλέον πρακτική και επειδή ο νόμος μας υποχρεώνει να αναρτούμε στο διαδίκτυο την ύλη μας, έτσι, και το, όχι απλώς την ύλη, αλλά και το υλικό που δίνουμε για τα μαθήματα, εγώ τουλάχιστον τα ανεβάζω στο δικό μου, στην δική μου ιστοσελίδα, οπότε κάθε φορά ανεβάζω την απόφαση που θα έχουμε, το κείμενο της απόφασης και ένα διάγραμμα στο οποίο θα στηριχτώ. Οπότε μπορείτε κι εσείς μέσω αυτού να έχετε την απόφαση, να μην ψάχνετε σε βάσεις δεδομένων, ενδεχομένως ορισμένες καινούργιες αποφάσεις υπάρχουν μόνο στην νόμος, οπότε είναι κάπως δύσκολη πρόσβαση. Οπότε θα έχετε το κείμενο της απόφασης, το διαβάζετε και το διάγραμμα, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε το μάθημα κάπως πιο διαδραστικό. Εντάξει, συμφωνείτε με αυτόν τον τρόπο? Ωραία, υπάρχουν απορίες? Ωραία. Τώρα, οι βασικές θεματικές που θα δούμε, θα ξεκινήσω με τις πρώτες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις κυβερνητικές πράξεις. Είναι ένα θέμα σχετικά σύντομο, απλό. Λίγος πολύ τα θέματα έχουν λυθεί, αν και θα δείτε ότι το γεγονός ότι έχουμε τρεις μειοψηφίες στην απόφαση δείχνει ότι υπάρχουν προβλήματα. Την επόμενη εβδομάδα θα σας κάνω εγώ και τα δύο μαθήματα, γιατί θα λείπει η κυρία Παπαδοπούλου. Οπότε, στο μεν πρώτο, την Τρίτη, θα μιλήσουμε για το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, τις προϋποθέσεις που θέτει το ουσιαστικό διοικητικό δίκαιο, αλλά κυρίως τη δικονομική του πλέον αντιμετώπιση, διότι υπάρχουν πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, μία εκ των οποίων έχει σχολιαστεί πολύ, είναι αρκετά προβληματική, εντάσσει το θέμα στους αλυσιτελώς προβαλλόμενους λόγους, οπότε είναι ενδιαφέρον να δούμε αν αυτή η νομολογία είναι, ας το πούμε, επιτυχημένη ή αν δημιουργεί προβλήματα. Οπότε για την ερχόμενη εβδομάδα τι θα κάνετε? Θα διαβάσετε το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, έτσι, δηλαδή ποιο άρθρο του κώδικα διοικητικής διαδικασίας είναι. Ναι. Του Συντάγματος, σε ποιο άρθρο του Συντάγματος έχει κατοχυρωθεί? Ναι. Στο άρθρο 20 παράγραφος 2 και εν συνεχεία στο άρθρο 6 του κώδικα.
κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Έτσι, θα διαβάσετε λοιπόν αυτό, ούτως ώστε μετά να δούμε πώς το αντιμετώπισε δικονομικά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και θα δείτε βέβαια και τους, ευκαιρία είναι να κοιτάξετε και τους λόγους ακύρωσης. Έτσι. Ωραία. Ναι. Τις έχω ήδη ανεβάσει. www.toeponimomu.gr. Έτσι. Θα μου πείτε, μπορούσα να τις ανεβάζω στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να περάσω από την αρμόδια υπάλληλο, οπότε καταλαβαίνετε, μέχρι να γίνει όλη η συνεννόηση, μάλλον πιο προβληματικό είναι. Οπότε σκέφτηκα ότι είναι πιο απλό να το κάνω με τη δική μου ιστοσελίδα και εκεί θα σας έχω, προσέξτε, εκεί διάφορα, πώς να το πω, κάποιες εξελίξεις νομολογιακές, βιβλιογραφικές κτλ., τις οποίες είναι σκόπιμο να έχετε υπόψη σας, έτσι. Ωραία. Δεν υπάρχει καμία απορία. Επομένως, την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη. Τη μεν Τρίτη θα δούμε το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, έτσι. Και την Πέμπτη, δηλαδή την ώρα της κυρίας Παπαδοπούλου, θα ασχοληθούμε με θέματα ανάκλησης, διότι και εκεί υπάρχουν και νομολογιακές εξελίξεις, αλλά και έτσι ενδιαφέροντα ζητήματα, κυρίως εκεί έχουμε σημαντική επιρροή από ποιο δίκαιο. Από το δίκαιο της Ένωσης, έτσι, τα οποία, θέματα τα οποία πρέπει να δούμε. Επομένως, οι αμέσως επόμενες θεματικές μας είναι δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και ανάκληση. Έτσι. Οπότε, βλέπουμε αρκετά μεγάλα κομμάτια του διοικητικού δικαίου. Ας δούμε τώρα, επανερχόμαστε στο σημερινό μας θέμα, που είναι οι κυβερνητικές πράξεις. Θα σας ρωτήσω, σε πρώτη φάση, θυμάστε τι είναι οι κυβερνητικές πράξεις, πότε ασχοληθήκαμε με αυτές? Σίγουρα πρέπει να έχουμε ασχοληθεί πολύ, διότι είναι και ένα από τα θέματα που μπαίνουν στη θεωρία της δικονομίας, έτσι δεν είναι? Τι είναι οι κυβερνητικές πράξεις? Ρυθμίζονται νομοθετικά? Πέστε μου. Δεν έχει σημασία. Δεν θυμάστε, οι κυβερνητικές πράξεις τι σας θυμίζουν? Δεν το έχετε δει το θέμα στη δικονομία? Όχι, τώρα παρακολουθείτε. Α, τώρα παρακολουθείτε τη δικονομία. Η εμβάθυνση έχει ως προαπαιτούμενο τη δικονομία όμως, έτσι, το ξέρετε αυτό. Το γενικό διοικητικό και τη δικονομία. Λοιπόν, εσείς... Κάποιος άλλος που να ξέρει τις κυβερνητικές πράξεις, που να έχει ασχοληθεί. Ναι, πέστε μου. Είναι πράξεις τις οποίες ρυθμίζεται το πολίτευμα. Τι εννοείτε όταν λέτε ότι ρυθμίζουν το πολίτευμα? Μήπως λοιπόν να το διατυπώσουμε καλύτερα όπως το έχει κάνει το άρθρο 45 παράγραφος 5 του Προεδρικού Διατάγματος 18 που μας λέει ότι οι κυβερνητικές πράξεις ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, οι κυβερνητικές πράξεις ρυθμίζονται στο άρθρο 45 παράγραφος 5 το οποίο, του Προεδρικού Διατάγματος 18, που είναι μία αμιγώς δικονομική διάταξη και μας λέει τι? Ότι δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως οι κυβερνητικές πράξεις και διαταγές που ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Τι θέμα, αμέσως μόλις διαβάζουμε αυτή τη διάταξη, τι σκεπτόμαστε? Τι πρόβλημα δημιουργείται? Ναι. Δεν υπάρχει δημιουργία προστασίας. Ωραία. Άρα αυτό έρχεται σε σύγκρουση με ποια θεμελιώδη αρχή? Δηλαδή, μάλιστα, η οποία τι είναι η δυνατότητα, μάλλον το δικαίωμα δικαστικής προστασίας? Όταν υπάρχει ένα δικαίωμα από τον νόμο, θα πρέπει να δίνει τα δυνατότητα δικαστική. Ωραία. Δεν μου λέτε, έτσι, αν θέλουμε να τα σχηματοποιήσουμε κάπως, το δικαίωμα δικαστικής προστασίας δεν είναι μία πτυχή της αρχής του κράτους δικαίου? Τι σημαίνει, ποιο είναι το περιεχόμενο της αρχής του κράτους δικαίου? Η αρχή της νομιμότητας, ναι. Η αρχή της νομιμότητας λέει ότι κάθε πράξη εκτελεστικής ουσίας υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο. Σταθείτε, η αρχή της νομιμότητας δεν λέει αυτό. Η αρχή της νομιμότητας τι λέει? Όχι, λέει σε αυτήν την περίπτωση. Ναι, παιδί μου, αλλά αν πάρουμε, σας λέω, ξεκινήστε από την αρχή του κράτους δικαίου. Ποιες είναι οι δύο βασικές πτυχές της, αν θέλουμε να σχηματοποιήσουμε κάπως το θέμα? Μπράβο, η αρχή της νομιμότητας, όταν λέμε σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με τον κανόνα δικαίου που την προβλέπει, έτσι. Το ένα σκέλος και το άλλο σκέλος. Ακριβώς. Άρα
έχουμε αρχή του κράτους δικαίου σημαίνει αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης και δικαστικός έλεγχος τήρησής της. Έτσι. Ωραία. Άρα οι κυβερνητικές πράξεις, αμέσως η ρύθμιση μάλλον των κυβερνητικών πράξεων μας δημιουργεί ένα πρόβλημα εδώ. Έτσι δεν είναι? Για να δούμε πώς η ένομη, γιατί η ένομη τάξη το ανέχεται. Καταρχάς πώς ξεκίνησε αυτή η κατασκευή των κυβερνητικών πράξεων. Και πώς δικαιολογείται. Ποιες θεωρούνται οι κυβερνητικές πράξεις? Πράξεις, είπαμε, που ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Έτσι. Δηλαδή, ο νόμος, όπως βλέπετε, δεν περιέχει απαρίθμηση. Έτσι. Πώς αποφασίζουμε, πώς καθορίζεται αν μία πράξη είναι κυβερνητική ή όχι? Ναι. Προκύπτει νομολογιακά από το ΣΠΕ. Από το Συμβούλιο Επικρατείας. Άρα, ο δικαστής είναι εκείνος που θα χαρακτηρίσει μία πράξη ως κυβερνητική. Ακόμα και αν τυχόν ο νόμος που την προβλέπει τη χαρακτηρίζει ως κυβερνητική, που σημαίνει μη υπαγόμενη δικονομική συνέπεια, ποια είναι του χαρακτηρισμού μιας πράξης ως κυβερνητικής, ότι δεν υπόκειται σε ακυρωτικό έλεγχο. Ακόμα λοιπόν και αν ο νομοθέτης τη χαρακτηρίζει έτσι, αυτό δεν αρκεί. Σημασία έχει να την αναγνωρίσει ο δικαστής. Μπορείτε να μου πείτε αν υπάρχει κάποιο κριτήριο, κάποιο ασφαλές κριτήριο που μας επιτρέπει να πούμε ότι μία πράξη είναι κυβερνητική? Είπαμε, ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Πολλές πράξεις ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Πολλές πράξεις συνδέονται με την άσκηση πολιτικής εξουσίας. Είναι δυνατόν όλες αυτές να είναι εκτός δικαστικού ελέγχου? Υπάρχει κάποιο κριτήριο? Έχει προταθεί από τη θεωρία κάποιο κριτήριο? Τι λέτε? Τις προσπάθειες της θεωρίας να διατυπώσει κάποιο κριτήριο, τελικά γίνεται δεκτό ότι υπάρχει μόνο αυτό που λέμε εμπειρικό κριτήριο. Δηλαδή, κυβερνητικές είναι οι πράξεις που ο δικαστής έχει χαρακτηρίσει ως τέτοιες. Έχουν γίνει διάφορες θεωρητικές προσπάθειες, όπως λέμε, κυβερνητικές πράξεις. Έτσι, είναι οι πράξεις που εκδίδουν τα εκτελεστικά όργανα στα πλαίσια της κυβερνητικής λειτουργίας. Δηλαδή, αν διακρίνουμε την εκτελεστική λειτουργία σε κυβερνητική και διοικητική, λέμε ότι το μεν κυβερνάν, προσέξτε τη διατύπωση, σημαίνει διεύθυνση γενικότερων και υψίστων συμφερόντων του κράτους, ενώ το διοικήν σημαίνει απλώς την εκτέλεση των νόμων. Μας καλύπτει αυτό? Είναι δυνατόν να μας καλύψει αυτό σαν κριτήριο? Δηλαδή, η διευθέτηση των γενικότερων και υψίστων συμφερόντων δεν υπάγεται στους νόμους, γίνεται εκτός του νόμου? Δηλαδή, η πολιτική δεν υπάγεται στο δίκαιο? Άρα, αυτό το κριτήριο σαφώς δεν μπορεί να μας καλύψει. Το κριτήριο το οποίο δέχεται, υποστήριξε μάλλον, ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, είναι το κριτήριο της ευρείας διακριτικής ευχέρειας. Δηλαδή, πρόκειται για πράξεις που εκδίδονται από τα διοικητικά όργανα στα πλαίσια τόσο ευρείας διακριτικής ευχέρειας, δηλαδή βάσει πολιτικών εκτιμήσεων, οπότε είναι αδύνατον ο δικαστής να ελέγξει τη σχετική πράξη. Το αντιλαμβάνεστε? Η διακριτική ευχέρεια, για να μου θυμίσει κάποιος συνάδελφος τι σημαίνει διακριτική ευχέρεια και πώς την ελέγχει ο ακυρωτικός δικαστής. Τι σημαίνει διακριτική ευχέρεια? Αυτό είναι θεμελιώδης έννοια του διοικητικού δικαίου, έτσι δεν είναι? Ναι, πείτε μου. Η ανάμεσα σε περισσότερες επιλογές που δίνονται, μπορεί το διοικητικό όργανο να επιλέξει αυτή που θεωρεί αυτό ως την πιο σωστή. Ως την πιο σωστή, από ποια έννοια? Κατά την άποψή. Όταν λέτε έχει περισσότερες επιλογές, τι εννοείται ακριβώς? Ο νόμος δηλαδή δεν υπαγορεύει, δεν προκαθορίζει ο ίδιος το περιεχόμενο της διοικητικής πράξης που θα εκδοθεί βάσει αυτού.
το αφήνει αυτό στην ευχέρεια, στην εκτίμηση, στην κρίση του διοικητικού οργάνου, το οποίο βέβαια κινείται εντός των ορίων του νόμου. Έτσι. Ελέγχονται οι πράξεις, οι εκδιδόμενες κατά διακριτική ευχέρεια πράξεις από τον ακυρωτικό δικαστή. Ναι. Ελέγχονται ως προς τα ακραία τους όρια του. Δηλαδή. Δηλαδή ο δικαστής κατά τον έλεγχο της νομιμότητας της εκδεδόμενης πράξης θα ελέγξει αν η απόφαση είναι αν έχει επιλέξει μια λύση η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα ακραία όρια. Δηλαδή, ποιος καθορίζει τα ακραία όρια? Ο νόμος. Όταν λέτε ο νόμος, μου αρκεί αυτό. Σαφώς θα γίνει η ερμηνεία του νόμου. Σαφώς θα γίνει η ερμηνεία των όρων που προβλέπει ο νόμος. Αλλά ποιες αρχές είναι αυτές που καθορίζουν? Γιατί είναι σαν ελογικό. Mm-hmm. Είναι αυτή που θα ελεγχθεί κατά βάση. Δηλαδή δεν μπορεί η επιλεγόμενη λύση να είναι τέτοια η οποία υπέρμετρα να βλάβει το προηγούμενο ή να είναι σε ένα, παράδειγμα, σε ένα πρόστιμο που θα επιβληθεί. Μπορεί να πει ο νόμος ότι είναι δυνατόν να είναι μεταξύ 5.000 ευρώ και για μία παράβαση η οποία είναι υποτυπώδηση, είμαστε δηλώσει όχι τέτοια σημασία του αρήνου σας, θα ελέγξει αν για παράδειγμα έχει, πώς λέγεται το πρόσωπο, τέλος πάντων, όταν έχει επιβάλει το πρόσωπο 150.000 ευρώ, θα είναι παράλογο αυτό. Ωραία. Επομένως η αρχή της αναλογικότητας. Άλλη αρχή που καθορίζει τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας, η αρχή της ισότητας, η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, η αρχή της χρηστής διοίκησης, έτσι. Όλες αυτές λοιπόν οι αρχές καθορίζουν τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας και επιτρέπουν στο δικαστή να ελέγξει τι πράγμα, την νομιμότητα της πράξης που καλά, αυτά παιδιά μου δεν χρειάζεται να τα σημειώνετε, είναι γνωστά, θα τα βρείτε σε όλα τα εγχειρίδια του διοικητικού δικαίου. Για όνομα του Θεού, έτσι, μην ταλαιπωρήσετε με αυτά, καλύτερα να προσέχετε για να συνεχίσουμε. Τώρα, οι πράξεις λοιπόν οι κυβερνητικές εκδίδονται κατ' ενάσκηση τόσο... Τι έγινε? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Εκδίδονται κατ' ενάσκηση τόσο ευρείας διακριτικής ευχέρειας, το διοικητικό όργανο δηλαδή για να επιλέξει τη συγκεκριμένη λύση προβαίνει σε τι? Σε πολιτικές εκτιμήσεις οι οποίες εκφεύγουν του δικαστικού ελέγχου. Ο δικαστής δηλαδή είναι αδύνατο να τις ελέγξει. Έτσι δεν έχει κριτήρια βάσει των οποίων θα μπορούσε να τις ελέγξει. Αυτό είναι το κριτήριο που προτείνει, το κλασικό κριτήριο του Στασινόπουλου, έτσι, το οποίο είναι αρκετά, δηλαδή αποτυπώνει μάλλον και την ομολογία. Έχει προταθεί και το κριτήριο του λειτουργικού διχασμού, το οποίο όμως δεν ξέρω αν μπορεί στο Σύνταγμα να βρει κάποια κατοχήρωση. Δηλαδή, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενεργεί ως ρυθμιστής του πολιτεύματος, τότε οι πράξεις του δηλαδή που αφορούν τη διάλυση της Βουλής, την προκήρυξη εκλογών, αυτές οι πράξεις δεν είναι διοικητικές πράξεις. Ενώ όταν ενεργεί ως διοικητικό όργανο, ως αρχηγός της εκτελεστικής εξουσίας, οι πράξεις του είναι διοικητικές και ελέγχονται δικαστικά. Έτσι. Αυτό όμως το κριτήριο δεν είναι ασφαλές. Αφενός, αφετέρου δεν απορρέει από το Σύνταγμα. Δηλαδή το Σύνταγμα δεν διακρίνει τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο αρχηγός της εκτελεστικής εξουσίας. Επομένως, παραμένουμε στο εμπειρικό κριτήριο. Τελικά κυβερνητικές πράξεις είναι αυτές που ο δικαστής έχει χαρακτηρίσει ως τέτοιες. Έτσι. Η δικονομική συνέπεια λοιπόν του χαρακτηρισμού μιας πράξης ως κυβερνητικής είναι η αδυναμία άσκησης ακυρωτικού ελέγχου. Για να δούμε, υπάρχει κάποια εξέλιξη στη θεματική αυτή, εφόσον όπως είπαμε, στη δική μας ένομη τάξη, η αναγνώριση κυβερνητικών πράξεων, που φυσικά δεν είναι αποκλειστικότητα της ελληνικής ένομης τάξης, όλες οι ένομες τάξεις αναγνωρίζουν αυτή την κατηγορία πράξεων και θα πρέπει να σας πω ότι και το δικαστήριο του Στρασβούργου δέχεται την κατηγορία αυτών των πράξεων, έτσι. Επομένως, δεν θεωρεί ότι υπάρχει εδώ προσβολή του δικαιώματος δικαστικής προστασίας. Για να δούμε όμως εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα, η οποία θα μπορούσε να συνίσταται σε τι? Όχι στην εξαφάνιση της κατηγορίας των κυβερνητικών πράξεων, αλλά στη συρρήκνωση, έτσι, του πεδίου εφαρμογής της. Δηλαδή,
να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο ο αριθμός των πράξεων αυτών. Για να δούμε πώς αντιμετώπισε το θέμα η απόφαση 22 του 2007 της Ολομέλειας του Δικαστηρίου. Μήπως ασχοληθήκατε καθόλου? Τη διάβασε κάποιος? Ναι ή όχι? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, για να τη δούμε, θα σας πω το διάγραμμα που θα ακολουθήσουμε, έτσι ούτως ώστε να το παρακολουθήσετε πιο εύκολα. Λοιπόν, θα δούμε πρώτα απ' όλα τα πραγματικά περιστατικά και ήθελα να πω ότι στη μελέτη των δικαστικών αποφάσεων θα ξεκινάτε από αυτό, έτσι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τα πραγματικά περιστατικά. Στη συνέχεια θα δούμε ποια ζητήματα ανέλησε εδώ το Συμβούλιο Επικρατείας. Πρώτον, εάν η προσβαλλόμενη πράξη είναι διοικητική πράξη ή είναι πράξη που αφορά την απονομή της δικαιοσύνης, οπότε δεν έχει δικαιοδοσία το Συμβούλιο Επικρατείας ως διοικητικό δικαστήριο. Πρώτο θέμα λοιπόν, αν η συγκεκριμένη προσβαλλόμενη πράξη είναι διοικητική πράξη, οπότε έχει δικαιοδοσία το Συμβούλιο Επικρατείας ή δεν είναι διοικητική πράξη, είναι πράξη που εντάσσεται στην απονομή της δικαιοσύνης, οπότε αρμοδιότητα έχει ο πολιτικός δικαστής. Πρώτο θέμα λοιπόν. Έχουμε εδώ πλειοψηφία, έχουμε και μειοψηφία και ειδικότερη άποψη. Έτσι. Λύνεται αυτό το θέμα. Το δεύτερο ζήτημα που εξέτασε το Συμβούλιο Επικρατείας είναι εάν αυτή η πράξη, και εδώ βέβαια σας προειδεάζω, δέχθηκε ότι πρόκειται για διοικητική πράξη. Το επόμενο θέμα, η επόμενη θεματική είναι αν αυτή η διοικητική πράξη είναι εκτελεστή διοικητική πράξη, επομένως υπαγόμενη στον ακυρωτικό έλεγχο, στον ευθύ εν προκειμένου ακυρωτικό έλεγχο, ή είναι κυβερνητική πράξη. Και εδώ είχαμε την πλειοψηφία, που είπε βέβαια ότι είναι κυβερνητική πράξη, και τη μειοψηφία, μια πολύ ενδιαφέρουσα μειοψηφία, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πιστικότερη. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη μειοψηφία, η οποία προτείνει διάκριση των κυβερνητικών πράξεων μεταξύ των αμιγώς κυβερνητικών που ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας, της πολιτικής εξουσίας και άλλης κατηγορίας πράξεων, ιονή θα λέγαμε κυβερνητικών, που ναι μεν συνδέονται με την άσκηση της πολιτικής εξουσίας, ταυτόχρονα όμως επηρεάζουν, θίγουν δικαιώματα των πολιτών. Έτσι. Οπότε η μειοψηφία αυτή μας λέει ότι αυτές οι πράξεις πρέπει να υπάγονται στον ακυρωτικό έλεγχο. Και μία ακόμη μειοψηφία στο θέμα αυτό που είπε απλώς ότι στο πλαίσιο μιας ένομης τάξης που διέπεται από την αρχή του κράτους δικαίου δεν νοούνται πράξεις που δεν υπάγονται στον ακυρωτικό έλεγχο. Δηλαδή σαν να προτείνει την κατάργηση ποιας κατηγορίας πράξεων? Των κυβερνητικών. Έτσι. Άρα βλέπουμε λοιπόν, έχουμε μια απόφαση της Ολομέλειας πολύ καλοδιατυπωμένη, αλλά έχουμε και σημαντικές μειοψηφίες. Άρα το θέμα των κυβερνητικών πράξεων δεν έχει κλείσει ακόμη. Έτσι. Ωραία. Καταλάβατε λοιπόν το διάγραμμα πώς θα κινηθούμε. Κάτι ενδιαφέρον που περιέχει αυτή η απόφαση είναι επίσης ένα, ας το πούμε, obiter dictum που αναγνωρίζει την περίφημη ευθύνη του δημοσίου από νόμιμες πράξεις. Ζημιογόνες, νόμιμες πράξεις. Έτσι. Θα το δούμε αναλυτικότερα. Μπορείτε να φανταστείτε μια περίπτωση τέτοια. Ναι. Ναι, αυτό ακριβώς ήταν, διατυπώθηκε στην προκειμένη περίπτωση. Προσέξτε, αυτό δεν ήταν νομικό σημαντικό ζήτημα, διότι ο ετών τη ζήτησε να ακυρωθεί η συγκεκριμένη πράξη. Έτσι. Μιλάμε για obiter dictum στην απόφαση, γιατί οι δικαστές πρότειναν κάποια λύση, η οποία όμως δεν συνδέεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Καταλάβατε, πρότειναν μία δυνατότητα αποζημίωσης, που όμως δεν συνδέεται με τη συγκεκριμένη απόφαση. Το καταλάβαμε. Θα το δούμε αναλυτικότερα. Θυμάστε, ξέρετε, περιπτώσεις που η ένομη τάξη μας προβλέπει αποζημίωση για νόμιμες πράξεις.
Ναι, θες το. Η απαλωτρίωση. Έτσι. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται όταν η ένομη τάξη δεν προβλέπει τέτοια αποζημίωση, τέτοια περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε την περίφημη αυτή υπόθεσή μας. Θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, με το πραγματικό, με τα πραγματικά περιστατικά. Να επαναλάβω το ερώτημα, μήπως κάποιος συνάδελφος την έχει διαβάσει. Καλά. Τι πρόβλημα είχαμε εδώ? Είχαμε ένας δικηγόρος, είχε αναλάβει κάποιες υποθέσεις του Ιρακινού Δημοσίου, έτσι. Είχε παράσχει δικηγορικές υπηρεσίες και ζητούσε την δικηγορική του αμοιβή. Το Ιρακινό Δημόσιο δεν την κατέβαλε, οπότε προσέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια, πρώτα στο πρωτοδικείο, εν συνεχεία στο εφετείο, δεν ασκήθηκε ανέρεση, κέρδισε ο ενδιαφερόμενος, έτσι, ο δικηγόρος αυτός, επομένως είχε εκτελεστό τίτλο κατά του Ιρακινού Δημοσίου. Ποιο ήταν το επόμενο βήμα? Εσείς που ξέρετε καλό, η πολιτική δικονομία, να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση. Όμως, το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μου λέει ότι αναγκαστική εκτέλεση κατάλογα που δημοσίου δεν μπορεί να γίνει χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Έτσι. Δηλαδή, για να επισπεύσουμε αναγκαστική εκτέλεση κατά αλλοδαπού δημοσίου, πρέπει, εκτός από όλες τις προϋποθέσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να ζητήσουμε άδεια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έτσι. Πράγματι, ο ενδιαφερόμενος ζήτησε άδεια, ο Υπουργός δεν απάντησε, οπότε θεώρησε ότι μετά την πάροδο 3 μηνών, τι έχουμε? Τι έχουμε, κύριε συνάδελφε? Ναι, δηλαδή παράληψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. Έτσι. Ασκεί λοιπόν κατά της παράληψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, τι πράγμα? Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. Ο Υπουργός, ενώ εκκρεμούσε η αίτηση, εξέδωσε ένα έγγραφο το οποίο έλεγε τα εξής. Μετά από προσεκτική διερεύνηση του θέματος, δεν κρίνουμε σκόπιμη τη χορήγηση αυτής της άδειας για λόγους, προσέξτε, που άπτονται των διμερών σχέσεων της Ελλάδας με το Ιράκ και που αφορούν το γενικότερο συμφέρον της χώρας μας. Δηλαδή δεν αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της απόφασης, της απέτησης, στο βάσιμο κτλ. Στη συνδρομή των προϋποθέσεων αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά μόνο στο αν είναι σκόπιμη υπό το πρίσμα ποιο, των σχέσεων, των διμερών σχέσεων, είναι σκόπιμο να γίνει αναγκαστική εκτέλεση κατά του Ιρακινού Δημοσίου. Και συνέχισε μάλιστα το εξής, ότι σας αναφέρουμε ότι κατά τη συνάντηση της Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας-Ιράκ τον προηγούμενο Ιούνιο, η ελληνική πλευρά έθεσε υπόψη της Ιρακινής τα προβλήματα αυτού του είδους που υπάρχουν, που αντιμετωπίζουν Έλληνες υπήκοοι, και το Ιράκ δεσμεύθηκε ότι θα προσπαθήσει να τα επιλύσει όταν αρθεί, προσέξτε, ο οικονομικός αποκλεισμός που ισχύει κατά της χώρας. Δηλαδή, όπως βλέπετε, εντελώς εκτιμήσεις αμιγώς πολιτικές. Έτσι. Άρα, ο Υπουργός, λοιπόν, απάντησε και ρητά. Δεν έχουμε προσβολή αυτής της πράξης, έχουμε απλώς προσβολή της σιωπηρής, της παράληψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. Βλέπετε πάντως ότι οι μοναδικοί λόγοι που επικαλείται αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Έτσι. Ωραία. Οπότε, το ερώτημα είναι τώρα τι γίνεται με αυτή, τι είναι, ποια είναι η νομική φύση αυτής της άδειας που χορηγεί ο Υπουργός ή που δεν χορηγεί, είτε θετική είτε αρνητική λοιπόν πράξη, ποια είναι η νομική της φύση. Είναι διοικητική πράξη, οπότε να πούμε ότι έχουν δικαιοδοσία τα διοικητικά δικαστήρια. Για να δούμε εδώ πώς την αντιμετωπίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Έτσι. Μας λέει ότι η αναγκαστική εκτέλεση δεν μπορεί να γίνει χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού. Ο Υπουργός, για να χορηγήσει αυτή την άδεια, εκτιμά απλώς τη σκοπιμότητα, είπαμε, της αναγκαστικής εκτέλεσης. Τη σκοπιμότητα υπό το πρίσμα των ομαλών σχέσεων της συγκεκριμένης χώρας, της Ελλάδας με τη συγκεκριμένη χώρα. Έτσι.
Βέβαια, προσέξτε τώρα, αυτή η πράξη που προέρχεται από ένα διοικητικό όργανο παρεμβάλλεται σε τι διαδικασία. Φανταστείτε, έχει ολοκληρωθεί η ένδικη προστασία, έχουμε τον εκτελεστό τίτλο, πάμε να συνεχίσουμε με την αναγκαστική εκτέλεση. Και πριν επισπεύσουμε την αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει να πάρουμε την άδεια του Υπουργού. Κάτι έκανε. Τι είναι αυτή η πράξη, που παρεμβάλλεται. Στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης ευρύτερα, έτσι. Παρεμβάλλεται λοιπόν, έχουμε μία διοικητική πράξη, που μάλλον μία πράξη, προσοχή, διοικητικού οργάνου, που παρεμβάλλεται στη διαδικασία αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Το ερώτημά μας λοιπόν εδώ είναι, είναι διοικητική πράξη αυτή ή είναι πράξη που ανήκει, που συνδέεται με την απονομή της δικαιοσύνης. Εδώ η πλειοψηφία, τι φαντάζεστε ότι είπε. Γιατί. Παρά το γεγονός ότι εκδίδεται επ' ευκαιρία επίλυσης διαφοράς και μάλιστα τι διαφοράς. Ιδιωτικού δικαίου, έτσι. Δηλαδή, τι είναι αυτή η άδεια του Υπουργού, τι είναι. Μία τυπική προϋπόθεση του παραδεκτού τίνους, της αναγκαστικής εκτέλεσης. Έτσι. Παρόλα αυτά, λέει η πλειοψηφία, παιδιά μου, δεν χρειάζεται να γράφετε αφού θα διαβάσετε την απόφαση. Γιατί να ταλαιπωρήσετε, καλύτερα να προσέχετε. Λοιπόν, λέει, ο Υπουργός κατά την έκδοση αυτής της πράξης δεν ελέγχει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν ελέγχει το βάσιμο της απαίτησης, δεν ελέγχει τίποτα από όλα αυτά. Ελέγχει μόνο τι, αν συμφέρει το ελληνικό δημόσιο και τις σχέσεις του με το αλλοδαπό δημόσιο, αν συμφέρει λοιπόν η αναγκαστική εκτέλεση. Έτσι. Επομένως αποκλειστικά στην εκτίμηση της σκοπιμότητας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Άρα, αυτή η αρμοδιότητα δεν συνδέεται με τι. Με την άσκηση δικαιοδοτικού έργου. Συνδέεται με τι. Με τη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Άρα, είναι πράξη που προέρχεται από διοικητικό όργανο. Το διοικητικό όργανο δεν επιλύει διαφορά, άρα δεν ασκεί δικαιοδοτικό έργο. Επομένως, πρόκειται για διοικητική πράξη. Έτσι. Ναι. Εδώ το δικαστήριο ξεκινάει από ένα δεδομένο όμως, το οποίο ποιο? Όσο αυτή δεν έχει εξυπαρκεί. Δηλαδή, αποφαίνεται πως η πράξη του Υπουργού δεν είναι μία πράξη η οποία είναι διοικητική. Είπε ότι είναι διοικητική. Δηλαδή, ελέγχει μόνο τη σκοπιμότητα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ναι. Δεδομένο. Κοιτάξτε, όχι, αναλύει την πράξη αυτή και λέει ότι αναλύει, αν θέλετε, τη φύση της πράξης. Έτσι, το οργανικό κριτήριο το έχουμε, δεν προέρχεται από τον Υπουργό. Αναλύει τη φύση της πράξης. Έχουμε άσκηση δικαιοδοτικού έργου εδώ. Όχι. Γιατί, διότι ο Υπουργός δεν ασχολείται με την επίλυση της διαφοράς. Ο Υπουργός τι εξετάζει μόνο. Θα όφιλε να ασχοληθεί με την επίλυση της διαφοράς, δεν θα ήταν κομμάτι της σκέψης του δικαστηρίου, δεν θα έπρεπε. Όχι, κοιτάξτε, αν ο Υπουργός είχε άλλου είδους εξουσίες, που δεν θα μπορούσε, πώς θα μπορούσε να έχει ο Υπουργός να παρέμβει σε μια δικαστική απόφαση, θα είχαμε επέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στα έργα της δικαστικής. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν επεμβαίνει στην επίλυση της διαφοράς, αλλά τι. Στο αν θα επισπευστεί η αναγκαστική εκτέλεση. Καταλάβατε, με μόνο κριτήριο, το μόνο που εξετάζει, είπαμε ότι είναι η σκοπιμότητα αυτής της ενέργειας. Έτσι. Που είναι μια δικαστική ενέργεια, φυσικά. Εξετάζει όμως τη σκοπιμότητα υπό το πρίσμα και μόνο των συμφερόντων της χώρας. Δηλαδή, υπό το πρίσμα της άσκησης πολιτικής εξουσίας. Έτσι. Και καταλήγει ο δικαστής, δεν ξέρω, σας φαίνεται πιστική επιχειρηματολογία, η συλλογιστική μάλλον, όχι επιχειρηματολογία. Τι λέτε, σας φαίνεται πιστική. Ναι. Όχι, γιατί παρεμβαίνει στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία κατά την άποψη αποτελεί μέρος της δικαιοσύνης, μέχρι δηλαδή. Σίγουρα αποτελεί μέρος της δικαιοσύνης, η αναγκαστική εκτέλεση, ναι. Οπότε, εφόσον παρεμβαίνει στη διαδικασία,
Μάλιστα. Μάλλον αυτή την άποψη φαίνεται να συμμερίζεται η μειοψηφούσα γνώμη. Εδώ έχουμε αρκετούς συμβούλους, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο του δικαστηρίου, οι οποίοι υποστήριξαν το εξής, ότι η πράξη αυτή του Υπουργού είναι τι, μία προϋπόθεση του παραδεκτού της αναγκαστικής εκτέλεσης. Την προβλέπει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, είναι ενταγμένη στην απονομή της δικαιοσύνης, έτσι, η πράξη αυτή είναι ενταγμένη στην απονομή της δικαιοσύνης, ανεξάρτητα από το τι ακριβώς ελέγχει ο δικαστής, ο Υπουργός. Επομένως, δεν μπορεί η πράξη αυτή να υπαχθεί στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν έχουμε διοικητική πράξη ως προς τη φύση της, καταλάβατε, αλλά πράξη που συνδέεται με τι, με την απονομή της δικαιοσύνης. Άρα, ο φυσικός δικαστής της αναγκαστικής εκτέλεσης ποιος είναι? Ο πολιτικός δικαστής. Άρα, η πράξη αυτή θα υπαχθεί στον έλεγχο των πολιτικών δικαστηρίων, δηλαδή, όχι στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, αλλά των πολιτικών. Οπότε, συνεχίζει, δεν στερείται ο ενδιαφερόμενος. Δεν στερείται τίνος πράγματος ένομης προστασίας, απλώς θα απευθυνθεί σε άλλο δικαστήριο. Έτσι. Δηλαδή, η άδεια αυτή του Υπουργού συνδέεται με την απονομή της δικαιοσύνης, με την αναγκαστική εκτέλεση, επομένως, άλλος δικαστής έχει αρμοδιότητα. Και αυτό λέει, επίσης, δεν μας ενδιαφέρει η αιτιολογία της άρνησης του Υπουργού. Μπορεί να οφείλεται όντως σε εκτιμήσεις του που αφορούν τις σχέσεις της χώρας με το αλλοδαπό δημόσιο. Οπότε, μας λέει αυτή η μειοψηφούσα γνώμη, πιθανώς να πρόκειται για κυβερνητική πράξη. Ή μπορεί να εξετάζει ο Υπουργός τι, αν μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση κατά του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου του δημοσίου. Έτσι, κατά ενός ακινήτου ιδιωτικής του περιουσίας. Ανεξάρτητα από το τι εξετάζει ο Υπουργός, εφόσον η πράξη του εντάσσεται στην απονομή της δικαιοσύνης, δεν είναι πράξη διοικητική. Άρα, αρμοδιότητα, δικαιοδοσία μάλλον, έχει ο πολιτικός δικαστής. Ο οποίος πολιτικός δικαστής μπορεί ενδεχομένως να εξετάσει και τη συνταγματικότητα του άρθρου 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Έτσι. Ο πολιτικός λοιπόν δικαστής έχει τη δυνατότητα να προβεί σε πλήρη έλεγχο της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης. Άρα, ο ενδιαφερόμενος δεν μένει χωρίς δικαστική προστασία. Έτσι. Αυτή όμως είναι η μειοψηφούσα άποψη. Έτσι. Τελικώς, τι δεχτήκαμε, η πλειοψηφία τι δέχτηκε? Ότι είναι διοικητική πράξη. Πράξη λοιπόν που προέρχεται από διοικητικό όργανο αφενός και αφετέρου πράξη η οποία δεν συνδέεται με την απονομή της δικαιοσύνης. Το περιεχόμενό της δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με την επίλυση διαφοράς. Εντάξει. Οπότε μπαίνουμε στο επόμενο θέμα, το επόμενο κρίσιμο ερώτημα. Εάν αυτή η πράξη είναι εκτελεστή διοικητική πράξη, δηλαδή υπάγεται στον ακυρωτικό έλεγχο, ή εάν είναι κυβερνητική πράξη. Έτσι. Και εδώ έχουμε το Συμβούλιο Επικρατείας, βλέπουμε το Συμβούλιο Επικρατείας να επαναλαμβάνει αυτή την περίφημη θεωρία περί κυβερνητικών πράξεων. Έτσι. Την κλασική θεωρία λοιπόν περί κυβερνητικών πράξεων. Εξετάζει και πάλι αυτή την άδεια, έτσι, την άδεια του Υπουργού. Είπαμε ότι ο Υπουργός πώς αιτιολογεί την πράξη, την άρνηση χορήγησης. Χωρίς να κάνει καμία αναφορά σε τι, σε τι δεν κάνει αναφορά? Στα όσα έχει πει ο δικηγόρος, ας πούμε, Δηλαδή δεν εξετάζει, είπαμε, το βάσιμο της απέτησης, δεν εξετάζει απλώς τι πράγμα. Ακριβώς. Έτσι. Δεν αναφέρεται καθόλου στη διαφορά, στην επίλυση της διαφοράς, έτσι, αλλά εξετάζει απλώς και μόνο τη σχέση, την επίπτωση που θα έχει η αναγκαστική εκτέλεση στις σχέσεις της Ελλάδας με το αλλοδαπό δημόσιο. Άρα είναι πράξη
που ανάγεται σαφώς στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας, άρα έχει το χαρακτήρα κυβερνητικής πράξης, άρα υπάγεται στο 45 παράγραφος 5. Και εδώ έχει μία ανάλυση το Συμβούλιο Επικρατείας για τη φύση, αν θέλετε, των αρμοδιοτήτων που ασκούν τα διοικητικά όργανα. Αυτό πρέπει να το διαβάσετε πολύ προσεκτικά. Να δείτε ότι κάνει μία διαφοροποίηση, η οποία, όπως σας είπα, δεν είναι απολύτως πιστική. Μας λέει, λοιπόν, ότι με αυτές τις κυβερνητικές πράξεις δεν ασκούνται εν στενή ενία διοικητικές αρμοδιότητες. Τι σημαίνει εν στενή ενία διοικητικές αρμοδιότητες? Αλλά αντιμετωπίζονται από τα ανώτατα όργανα του κράτους ζητήματα πολιτικής φύσεως που ανάγονται, προσέξτε διατύπωση, στη διαχείριση προβλημάτων υψίστης σημασίας για τη χώρα. Πολιτικά θέματα που ανάγονται στη διαχείριση προβλημάτων υψίστης σημασίας. Δηλαδή η διαχείριση των προβλημάτων υψίστης σημασίας γίνεται εκτός νομιμότητας. Δηλαδή οι πολιτικές επιλογές είναι εκτός δικαίου. Και τι ακριβώς σημαίνει διοικητικές αρμοδιότητες εν στενή ενία? Μπορείτε να φανταστείτε. Τι θα χαρακτηρίζατε ως διοικητική αρμοδιότητα εν στενή ενία? Την άρνηση πολιτογράφησης θα τη θεωρούσατε? Ναι. Δεν συνδέεται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ανάγεται στη διαχείριση προβλήματος υψίστης σημασίας για τη χώρα. Η χορήγηση της ηθαγένειας δεν είναι θέμα υψίστης σημασίας για τη χώρα. Και αυτή η απόφαση αφορά ατομικά κάποιον πολίτη, ο οποίος δικαιώθηκε στα δικαστήρια και δεν μπορεί να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση. Δηλαδή παραμένει πλατωνική, ας το πούμε, η δικαστική, η επιτυχία του. Άρα, συνεχίζει λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας με μία συλλογιστική που δεν είναι τόσο πιστική και μας λέει ότι εάν ο δικαστής προέβαινε σε ακυρωτικό έλεγχο, θα επισερχόταν ανεπίτρεπτα στο πεδίο αμιγώς πολιτικών εκτιμήσεων. Έτσι. Πράγμα που εκφεύγει από τον έλεγχο που ασκεί ο δικαστής. Θα επισερχόταν λοιπόν στο πεδίο πολιτικών εκτιμήσεων. Συνεχίζει για να δικαιολογήσει αυτή την κατηγορία των κυβερνητικών πράξεων και λέει ότι τελικώς αυτή η κατηγορία αφορά ελάχιστο πλέον αριθμό πράξεων. Έτσι. Αλλά αυτές οι ελάχιστες πράξεις, δηλαδή οι ελάχιστες πράξεις χαρακτηρίζονται ως κυβερνητικές λόγω της φύσης τους. Δεν εξετάζουμε αν έχουν ή όχι αντανάκλαση σε ατομικά δικαιώματα. Καταλάβατε αυτό που είπατε προηγουμένως για την πολιτογράφηση, αφορά ατομικά έναν ιδιώτη. Δηλαδή λέει, για να χαρακτηριστεί μία πράξη ως κυβερνητική ή όχι, εγώ εξετάζω απλώς και μόνο αν ανάγεται στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας, αν στηρίζεται σε εκτιμήσεις πολιτικές μόνον. Δεν εξετάζω, δηλαδή δεν είναι προϋπόθεση για να χαρακτηρίσω μια πράξη ως κυβερνητική, δεν είναι το αν επηρεάζει ή όχι, τι πράγμα, δικαιώματα, ατομικά δικαιώματα. Εν προκειμένου επηρεάζει ατομικά δικαιώματα, έτσι. Διατυπώνει λοιπόν τον κανόνα ότι ο χαρακτηρισμός μιας πράξης ως κυβερνητικής υπαγορεύεται και δικαιολογείται μόνο από τη φύση τους και δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη οι τυχόν επιπτώσεις ή συνέπειες ή η βαρύτητα κάθε πράξης. Έτσι. Το καταλάβαμε? Όμως, η ένας κυβερνητικής πράξης δεν έχει να κάνει με περιπτώσεις που απλώς ένας πολίτης δεν μπορεί να παρέμβει σε μια πολιτική κρίση, δηλαδή έχει κρίση από αυτό. Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό θα δείτε την επόμενη. Αυτό λέει ακριβώς η μειοψηφούσα άποψη ως προς το θέμα αυτό. Έτσι. Εδώ το Συμβούλιο Επικρατείας δέχεται τι? Μία σχετικά, πώς να το πούμε, διασταλτική ερμηνεία της έννοιας της κυβερνητικής πράξης. Αυτό που ενδιαφέρει είναι αν ανάγεται στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Πολλές πράξεις ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Έτσι.
Δεν εξετάζω αν επηρεάζει ατομικά δικαιώματα, αν δεν εξετάζω τη βαρύτητά της. Έτσι, εξετάζω μόνο τη φύση της. Αλλά συνεχίζει, προσπαθώντας να αμβλύνει, ας το πούμε, την προηγούμενη έτσι, γενική και αυστηρή διατύπωση, ότι βέβαια το γεγονός ότι οι πράξεις αυτές δεν υπάγονται σε ευθεία κυρωτικό έλεγχο, δεν σημαίνει ότι αποδεσμεύονται από την αρχή της νομιμότητας. Δεν σημαίνει ότι το όργανο που τις εκδίδει δεν πρέπει να τηρεί τις συνταγματικές διατάξεις και επίσης δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να ανορθωθούν, να αποκατασταθούν οι δυσμενείς συνέπειες για τον ιδιώτη. Έτσι. Άρα, αδυναμία ακυρωτικού ελέγχου. Κυβερνητική πράξη, μου λέει, σημαίνει αδυναμία ακυρωτικού ελέγχου. Όχι παντελή έλλειψη ένομης προστασίας. Και προσπαθεί να δικαιολογήσει, σαφώς έχουμε περιορισμό της δικαστικής προστασίας, έτσι, αλλά αναφέρει ότι και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, αλλά και αυτό υπόκειται σε περιορισμούς. Εν προκειμένου, ο περιορισμός δικαιολογείται από τι? Από την τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Έτσι. Και από τον σεβασμό της κυριαρχίας του αλλοδαπού δημοσίου. Εντάξει. Άρα, τι δέχεται? Ότι κυβερνητική πράξη είναι μόνο αυτή, για να χαρακτηρίσω μια πράξη ως κυβερνητική, μου αρκεί ότι ανάγεται στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Δεν εξετάζω τις συνέπειες που έχει για ατομικά δικαιώματα. Ότι δεν σημαίνει ότι το γεγονός ότι δεν υπόκειται σε ακυρωτικό έλεγχο δεν σημαίνει ότι το όργανο δεν δεσμεύεται από τις συνταγματικές διατάξεις. Και τρίτο επιχείρημα, ότι ναι, μεν έχω περιορισμό του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, αλλά το δικαίωμα δικαστικής προστασίας δεν είναι απόλυτο, υπόκειται σε περιορισμούς και ο περιορισμός αυτός δικαιολογείται εν προκειμένου από το σεβασμό της κυριαρχίας του αλλοδαπού κράτους. Έτσι. Συμφωνούμε? Και εδώ έχουμε τη διατύπωση του obiter dictum, δηλαδή μία ειδικότερη γνώμη που μας λέει ότι εφόσον υπάρχει ζημία ιδιώτη από νόμιμη πράξη, μπορεί αυτός να επιδιώξει αποζημίωση βάσει ποιας διάταξης. Προσέξτε, τώρα αυτό πρέπει να μου το πείτε. Διότι, τι έχω εδώ? Μία πράξη που εκδίδεται από τον Υπουργό. Γιατί εκδίδεται όμως, με ποιο σκοπό? Το γενικό συμφέρον, δηλαδή τη διατήρηση καλών ομαλών σχέσεων με το αλλοδαπό δημόσιο. Αυτή όμως η πράξη θίγει έναν πολίτη. Πού θα μπορούσε να στηρίξει δικαίωμα αποζημίωσης? Ναι, πέστε μου. Μπορεί στο 105, κύριε Σλάθρη, ποιες είναι οι προϋποθέσεις αποζημίωσης κατά το 105 του εισαγωγικού νόμου του αστικού κώδικα? Ναι. Ακριβώς. Θεμελιώδης προϋπόθεση είναι η παρανομία της πράξης. Κάποια άλλη διάταξη? Ναι. Το 4 παράγραφος 5 του συντάγματος. Ναι. Ακριβώς. Εδώ μας λέει λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας ότι ο ετών δεν στερείται δικαστικής προστασίας. Φυσικά δεν μπορεί να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως, δεν είναι δυνατός ο ευθύς ακυρωτικός έλεγχος, αλλά τι μπορεί να κάνει? Να ζητήσει αποζημίωση βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 5 του συντάγματος. Διότι η πράξη εκδίδεται για την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος, θίγει όμως ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, προκαλεί ζημία σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, επομένως δεν μπορεί να υποστεί τη ζημία αποκλειστικά ο ετών, γιατί? Για κάτι το οποίο εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον. Έτσι. Άρα, μας λέει εδώ το Συμβούλιο Επικρατείας ότι οι ετούντες κατ' επίκληση του άρθρου 4, παράγραφος 5, μπορούν ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, δηλαδή ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, να ζητήσουν τι? Αποζημίωση. Έτσι. Όχι
όχι κατ' εφαρμογή του 105 φυσικά, διότι το 105 θέτει πολλές προϋποθέσεις που δεν συντρέχουν εν προκειμένου, αλλά απευθείας βάσει του 4 παράγραφος 5. Θυμάστε μήπως ποιο είναι το συνταγματικό αίρισμα του άρθρου 105 του εισαγωγικού, μάλλον της αστικής ευθύνης του δημοσίου για παράνομες πράξεις. Ποιο αίρισμα προτείνει ο κύριος Πιλιοτόπουλος? Πρέπει να επαναλάβετε το γενικό διοικητικό. Ποιο αίρισμα προτείνει? Το 4 παράγραφος 5. Αλλά εκτός από αυτό, ποιο άλλο άρθρο είναι το βασικό αίρισμα του 105, μάλλον της αστικής ευθύνης? Το 20 παράγραφος 1, έτσι, το δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Άρα, βλέπουμε ότι, δηλαδή, το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, μάλλον η αστική ευθύνη, δεν μπορεί να περιοριστεί, γιατί, διότι έχει συνταγματικό αίρισμα. Εν προκειμένου όμως, έχουμε κάτι διαφορετικό, δεν έχουμε παράνομη πράξη, έχουμε νόμιμη πράξη, δεν προβλέπεται από κάποια ειδική διάταξη αποζημίωση, άρα αναγκαστικά θα πάμε στο 4 παράγραφος 5. Είμαστε εντάξει μέχρι εδώ, το καταλάβαμε? Άρα, πού βρισκόμαστε τώρα? Στο ότι η πλειοψηφία λέει ότι πρόκειται για κυβερνητική πράξη, ανάγεται στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας, επομένως η αίτηση ακυρώσεως τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να γίνει? Αφού είναι κυβερνητική πράξη και το 45 παράγραφος 5 μου λέει ότι δεν υπόκεινται αυτές οι πράξεις σε ακυρωτικό έλεγχο, τι θα πρέπει να κάνει ο δικαστής? Ως τι? Ως απαράδεκτη. Ωραία. Και εδώ έχουμε μία εξαιρετική μειοψηφία, έτσι, η οποία αναλύει, προτείνει μάλλον, συρρήκνωση της κατηγορίας των κυβερνητικών πράξεων. Προτείνει μία, ας το πούμε, κατασκευή πολύ πιο φιλική, αν θέλετε, για τον πολίτη. Έτσι. Μας λέει λοιπόν εδώ η μειοψηφία ότι η δράση όλων των οργάνων, τι έγινε, θέλετε κάτι? Μας λέει λοιπόν ότι η δράση όλων των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας είτε ασκούν εν στενή ενία διοικητικά καθήκοντα, που τι σημαίνει, είπαμε, εν στενή ενία διοικητικά καθήκοντα, είτε διαχειρίζονται την πολιτική εξουσία, υπάγονται στο Σύνταγμα και τους νόμους. Έτσι. Άρα, τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας είτε ασκούν εν στενή ενία διοικητικά καθήκοντα, είτε διαχειρίζονται ζητήματα που συνδέονται με την πολιτική εξουσία, υπάγονται στους διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων. Έτσι. Θεμέλιο της δικής μας ένομης τάξης, είπαμε, ποιο είναι? Το κράτος δικαίου. Τι περιλαμβάνει, ποιες είναι οι πτυχές της αρχής του κράτους δικαίου? Του κράτους δικαίου. Ναι. Και ο δικαστικός έλεγχος. Ωραία. Άρα, η δράση της εκτελεστικής εξουσίας οπωσδήποτε υπόκειται στον δικαστικό έλεγχο, εκτός εάν το ίδιο το Σύνταγμα ανέχεται, τι πράγμα, την μη υπαγωγή στο δικαστικό έλεγχο. Έτσι. Υπάρχει τομέας που το Σύνταγμα ανέχεται την μη υπαγωγή σε δικαστικό έλεγχο? Ναι, μας λέει αυτή η γνώμη, είναι οι σχέσεις της κυβέρνησης με τη Βουλή και οι διεθνείς σχέσεις της χώρας. Εντάξει. Μόνον εδώ έχουμε αμυγή διαχείριση πολιτικής εξουσίας. Δηλαδή, τι βλέπουμε σε αυτή τη γνώμη? Ότι πρεσβεύει τι πράγμα, τη διατήρηση της κατηγορίας των κυβερνητικών πράξεων. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν κάποιες πράξεις που δεν υπάγονται σε τέτοιο έλεγχο, αλλά αυτές είναι πολύ περιορισμένες. Έχουμε δηλαδή αμυγή διαχείριση πολιτικής εξουσίας, σχέσεις κυβέρνησης και βουλής. Οι σχέσεις κυβέρνησης και βουλής, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να θίξουν ατομικά έναν πολίτη. Έτσι, είναι δύσκολο να βρούμε λόγο για τον οποίο έχει κάποιος πρέπει να ασκήσει δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Έτσι.
και οι διεθνείς σχέσεις της χώρας. Μόνο στις περιπτώσεις αυτές, κατά το 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος και κατά το 95, είναι δυνατόν να μην υπάρχει δικαστικός έλεγχος. Δηλαδή, η έλλειψη δικαστικού ελέγχου δεν δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι. Γιατί το 20 παράγραφος 1 προβλέπει δικαστική προστασία τίνος πράγματος, δικαιωμάτων και συμφερόντων. Θίγονται δικαιώματα και συμφέροντα στην περίπτωση πράξεων αμυγούς διαχείρισης πολιτικής εξουσίας. Δηλαδή, το διάταγμα που διαλύει τη Βουλή, προκυρήσει εκλογές κτλ. Θίγει δικαιώματα ή συμφέροντα. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για μία κατηγορία κυβερνητικών πράξεων, μόνο όμως στον συγκεκριμένο τομέα. Από τη στιγμή που έχουμε αντανακλαστικές συνέπειες μιας πράξης σε ατομικά δικαιώματα, ακόμη και αν αυτή η πράξη συνδέεται με τη διαχείριση πολιτικής εξουσίας, τότε η πράξη αυτή χάνει το χαρακτήρα της ως αμυγής κυβερνητική πράξη, άρα τι έχουμε? Δικαστική προστασία, άρα υπάγεται στον ακυρωτικό έλεγχο. Τι καταλάβατε από όλη αυτή τη συλλογιστική? Για να δω. Καταρχάς να ρωτήσω αν μπορείτε να παρακολουθήσετε χωρίς να έχετε διαβάσει την απόφαση. Ειλικρινά. Ναι, τι λέτε εσείς? Μπορείτε. Εσείς μπορείτε. Δεν θα ήταν καλύτερα αν την είχατε διαβάσει? Να πείτε. Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Το λέω για να καταλήξουμε σε τι, στο συμπέρασμα ότι για να είναι υποφελής η παρακολούθηση χρειάζεται κάποια προετοιμασία. Αυτό. Και αυτή είναι, προσέξτε, αυτή είναι σχετικά απλή απόφαση και έχει το ενδιαφέρον ότι είναι και διδακτικά ενδιαφέρουσα. Γιατί? Γιατί αναλύει αυτή τη θεωρία. Τι έγινε, παιδιά? Είναι, λέω, διδακτικά ενδιαφέρουσα. Γιατί αναλύει την θεωρία περί κυβερνητικών πράξεων έτσι και με αρκετά έτσι απλό και κατανοητό τρόπο. Εντάξει. Δηλαδή βλέπουμε πολλές θεωρητικές σκέψεις. Άρα, καταλάβατε τι λέει αυτή η μειοψηφία εδώ, τι μας προτείνει για τις κυβερνητικές πράξεις. Ναι. Ναι. Σε αυτό θέλει να καταλήξει. Δηλαδή, ανεξαρτήτως του ότι συνδέονται με τη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας, ανεξαρτήτως του ότι είναι αποτέλεσμα πολιτικών εκτιμήσεων, έτσι, πολιτικών σκοπιμοτήτων κλπ, το γεγονός ότι θίγουν συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, σημαίνει τι? Ότι δεν είναι αμυγός κυβερνητικές πράξεις, άρα πρέπει να υπάγονται σε ακυρωτικό έλεγχο. Άρα ουσιαστικά τι μας προτείνει? Μία συσταλτική ερμηνεία του 45 παράγραφος 5. Έτσι. Ωραία. Διότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι ανάγκες διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας δεν είναι δυνατόν να εκφεύγουν του δικαστικού ελέγχου όταν θίγουν συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. Έτσι. Πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας ποια είναι? Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έτσι. Προσέξτε τώρα. Συνεχίζει με μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη. Τα συνταγματικά δικαιώματα μπορούν να δεχθούν περιορισμούς, έτσι δεν είναι? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συνταγματικότητας των περιορισμών των θεμελιωδών δικαιωμάτων? Για πείτε μου. Δηλαδή πότε γίνεται δεκτός ένας περιορισμός θεμελιώδους δικαιώματος? Για να ακούσω. Κάτι που προκύπτει και από την ομολογία του δικαστήριου του Στρασβούργου. Ορίστε. Ναι. Πώς είπατε? Για να το διατυπώσουμε κατά πλέον προστατευτικό για τον πολίτη τρόπο, ναι, τι θα λέγατε?
άλλο. Άλλη προϋπόθεση που πρέπει να πληρεί ο περιορισμός για να είναι συνταγματικός. Η πρώτη προϋπόθεση, όπως τη διατύπωσε πολύ ωραία το Συμβούλιο Επικρατείας και όπως προκύπτει και από την ομολογία του ΕΔΑ, είναι ότι ο περιορισμός επιδιώκει θεμητό και συμβατό με την ένομη τάξη σκοπό. Σαφώς σκοπό επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος. Έτσι. Θεμητό λοιπόν σκοπό. Δεύτερον, να μην φύγεται ο πυρήνας του δικαιώματος, έτσι, πολύ θεμελιώδης. Περιορίζεται το δικαίωμα, αλλά όχι εξαφανίζεται, έτσι. Και η τρίτη προϋπόθεση είναι η αναλογικότητα, ακριβώς. Υπάρχει αναλογικότητα μεταξύ των περιορισμών και του σκοπού που επιδιώκεται με αυτούς, έτσι. Ωραία. Άρα, θα πρέπει να εξετάσουμε τι πράγμα. Εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Εδώ η διάταξη, το 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τι κάνει. Περιορίζει το δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Έτσι. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις που είπαμε για τη συνταγματικότητα του περιορισμού αυτού. Ας πάρουμε την πρώτη προϋπόθεση. Θεμητός σκοπός, προσέξτε, σεβασμού των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Αυτό μας είπε και η γνώμη της πλειοψηφίας. Δεν υπάρχει τέτοιος σκοπός του διεθνούς δικαίου που προστατεύει την ιδιωτική περιουσία του αλλοδαπού δημοσίου. Έτσι. Το δημόσιο, το αλλοδαπό δημόσιο, απολάβει σαφώς ετεροδικίας όσον αφορά τις πράξεις, άσκησης εξουσίας, έτσι. Επίσης, το διεθνές δίκαιο απαγορεύει, την αναγκαστική εκτέλεση κατά δημόσιας κτήσης. Δηλαδή, δεν μπορώ να ασκήσω αναγκαστική εκτέλεση στην πρεσβεία, έτσι δεν είναι, αλλά είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας αλλοδαπού δημοσίου. Άρα, δεν υπάρχει κάποιος θεμητός σκοπός διεθνούς δικαίου, που να απαγορεύει την εκτέλεση κατά περιουσιακών στοιχείων αλλοδαπού δημοσίου. Έτσι. Άρα, ο περιορισμός που εισάγει το 923, τι είναι? Αντισυνταγματικός. Το καταλάβατε? Δηλαδή, τι μας λέει αυτή η... Αν θέλαμε να συνοψίσουμε, μπορεί κάποιος να μου συνοψίσει αυτή την άποψη της μειοψηφίας. Μας λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Καταρχάς, για τις κυβερνητικές πράξεις. Να πέστε μου εσείς. Εσείς με το Βυσσινή. Όχι, όχι, η κυρία. Εσείς με το ΜΟΒ. Εσείς, εννοώ. Ναι. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω το όνομά σας, δεν βρίσκω κάποιον άλλο τρόπο να σας προσδιορίσω. Πείτε μου λοιπόν, ποια είναι η ουσία αυτής της μειοψηφούσας άποψης, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, τι αποκομίσατε εσείς για τις κυβερνητικές πράξεις, αυτά που ξέρατε από τη δικονομία ή μάθατε κάτι καινούριο. Ή έχει να μας πει αυτή η απόφαση της Ολομέλειας κάτι καινούριο. Εσείς μπορείτε να μας πείτε, εσείς. Για πείτε μου. Ναι. Μπράβο. Πολύ ωραία. Δηλαδή, ποιο κριτήριο προσθέτει εκτός από την διαχείριση της πολιτικής εξουσίας? Ακριβώς. Άρα, για να πω... Ναι. Τι εννοείται όταν λέτε ορθοκρισία? Ωραία λοιπόν. Άρα υιοθετεί μια προστατευτικότερη για τον πολίτη άποψη της
κυβερνητικής πράξης, έτσι. Είναι πράξη που οπωσδήποτε συνδέεται με τη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας, αλλά έχουμε και μία αρνητική προϋπόθεση. Ποια είναι αυτή? Δεν θίγει ατομικά δικαιώματα, έτσι. Γιατί αν έχετε διαβάσει, ελπίζω να έχετε διαβάσει το δικονομικό δίκαιο του κυρίου Σκουρή που αναφέρεται σε ορισμένες πράξεις, αυτές που αφορούν τη διάλυση της Βουλής, την προκήρυξη εκλογών και λέει εκεί δεν έχει νόημα η προσβολή της πράξης, έτσι δεν είναι, δεν θίγεται κάποιο δικαίωμα ή συμφέρον. Επομένως, μπορούν να χαρακτηριστούν ως κυβερνητικές πράξεις και να μην υπάγονται σε ακυρωτικό έλεγχο. Όταν όμως έχουμε προσβολή ατομικού δικαιώματος, εδώ πλέον αλλάζει το πράγμα. Έτσι, η κυβερνητική πράξη με τη δικονομική της συνέπεια της αδυναμίας ακυρωτικού ελέγχου έρχεται σε σύγκρουση με τη συνταγματική τάξη. Έτσι. Από την άλλη, συνεχίζει όμως το ενδιαφέρον της άποψης αυτής είναι το εξής. Ότι εντάξει, περιορίζεται το δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Μήπως όμως αυτός ο περιορισμός τελικά είναι θεμητός και μας αναφέρει τις τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί περιορισμός δικαιώματος για να είναι θεμητός. Είπαμε ότι πρέπει να εξυπηρετεί θεμητό κατά την ένωμη τάξη σκοπό. Δεύτερον, να μην θίγει τον πυρήνα και τρίτον, αρχή της αναλογικότητας. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένας θεμητός σκοπός διεθνούς δικαίου που να περιορίζει την αναγκαστική εκτέλεση, προσέξτε, κατά περιουσιακών στοιχείων του αλλοδαπού δημοσίου, αλλά περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας εννοείται. Έτσι. Ωραία. Επομένως, ο περιορισμός αυτός δεν δικαιολογείται, άρα πρέπει, η πράξη αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αμιγώς κυβερνητική πράξη, επομένως θα πρέπει να ασκηθεί, μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως κατά αυτής. Το καταλάβαμε? Ωραία. Τώρα, εκτός από τη μειοψηφούσα αυτή άποψη που είναι αρκετά μετριοπαθής, με την έννοια ότι αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης κυβερνητικών πράξεων, έχουμε και μία άλλη μειοψηφία, μία έτσι πιο ριζοσπαστική αν θέλετε άποψη, που μας λέει ότι αυτή η έννοια των κυβερνητικών πράξεων, έτσι, είναι κατάλοιπο του πρώιμου ακυρωτικού ελέγχου, δηλαδή είναι ένας νομικός δεινόσαυρος, ας το πούμε, που δεν συνάδει με τη σύγχρονη ένωμη τάξη. Επομένως, δεν νοείται σε μία ένωμη τάξη σημερινή τι, να υπάρχει ένας κατάλογος πράξεων, προσέξτε, που διαμορφώνεται εμπειρικά από το δικαστή, γιατί όπως είπαμε, δεν υπάρχει κάποια ασφάλεια δικαίου, δηλαδή να υπάρχει ένας κατάλογος, μία περιοριστική απαρίθμηση πράξεων που δεν υπάγονται στο δικαστικό έλεγχο. Είπαμε ότι ο δικαστής κάθε φορά το κρίνει. Έτσι. Επομένως, δεν νοείται σε μία ευνομούμενη ένωμη τάξη τι πράγμα. Να υπάρχει ένας εμπειρικά διαμορφούμενος κατάλογος πράξεων που δεν ελέγχονται δικαστικά. Έτσι. Άρα, δεν νοείται στη δική μας ένωμη τάξη που χαρακτηρίζεται, που διέπεται από την αρχή του κράτους δικαίου, δεν νοείται η αδυναμία ακυρωτικού ελέγχου μιας κατηγορίας πράξεων. Έτσι. Επομένως, εφόσον θεμέλιο της ένωμης τάξης είναι τι, η νομιμότητα της διοικητικής δράσης αφενός και ο δικαστικός της έλεγχος, το σύνολο των πράξεων της εκτελεστικής εξουσίας πρέπει να υπάγεται στον ακυρωτικό έλεγχο. Εντάξει. Βέβαια, αυτή είναι, είναι η άποψη δύο κυριών, δύο συμβούλων, αλλά δεν έγινε δεκτή. Βλέπετε λοιπόν, σε μία υπόθεση, σε μία υπόθεση σχετικά απλή, έχουμε προσβολή μιας παράληψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. Σε ένα κλασικότατο θέμα, είπαμε οι κυβερνητικές πράξεις είναι ένα από τα πιο παλιά θέματα του διοικητικού δικαίου. Βλέπετε λοιπόν να έχουμε τόσες μειοψηφίες. Έτσι. Πώς σας φάνηκε η απόφαση? Σας άρεσε ή όχι? Κάντε μου ένα σχόλιο αυτής της απόφασης. Θα μου πείτε δεν την έχετε διαβάσει, αλλά από αυτά που σας είπα. Γιατί σας είπα ότι διδακτικά είναι... Προτιμώ να παρουσιάζω αποφάσεις πολύ πιο σύγχρονες, έτσι, αυτή είναι του 7. Λοιπόν, ποιο είναι το ενδιαφέρον, γιατί σας είπα ότι διδακτικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα? Ναι.
αυτό που μπορεί να αποτελέσει έκπληξη είναι στην άποψη της πληροφορίας που λέει ότι ο χαρακτηρισμός μιας πράξης και παιδευτική γίνεται από το δικαστή και εξετάζουμε μόνο αν ανάγεται και μόνο την άσκηση της πολιτικής εξουσίας και δεν ενδιαφερόμαστε αν δίνουν τα παιδικά δικαιώματα που παρόλα αυτά λέει πρέπει κατά τον έργο, κατά την... δεν σημαίνει αυτό παντελή η έλλειψη διαφορού δικαστικής προστασίας και ότι πρέπει συνταγματικά το όργανο να εκδίδει με βάση το σύνταγμα της πράξης. Ωραία. Είναι λίγο αυτό, είναι... Θέλει να πει δηλαδή ότι αποκλείεται ποιος, ο ευθύς ακυρωτικός έλεγχος. Άρα από τη διατύπωση αυτή εσείς τι καταλαβαίνετε? Ότι επιτρέπει το παρεμπίπτον. Πώς φαντάζεστε ότι θα μπορούσε να γίνει παρεμπίπτον έλεγχος? Ο παρεμπίπτον έλεγχος μιας ατομικής πράξης πώς είναι δυνατόν να γίνει? Όπως ξέρετε, λόγω του τεκμηρίου νομιμότητας, παρεμπίπτον έλεγχος ατομικών πράξεων δεν χωρεί. Παρά μόνον... Πώς. Τα πλαίσια ήδη εκκρεμούσα τη δίκη. Όχι, εκκρεμούσες, ναι, αλλά όχι, δεν μπορεί να γίνει. Είπαμε παρεμπίπτον έλεγχος ατομικής πράξης, αυτό πρέπει να το ξέρετε, έτσι. Παρεμπιπτόντως, ποιες πράξεις ελέγχονται? Εκτός από τις προκηρύξεις διαγωνισμών, έτσι. Τι διαγωνισμών όμως? Διαγωνισμών για τη σύναψη σύμβασης, δημόσια διοικητική σύμβασης. Όχι άλλων διαγωνισμών. Διότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει τι? Αποδοχή της προκήρυξης, έτσι. Επομένως, δεν έχω πλέον ένομο συμφέρον προσβολής. Το θυμόμαστε αυτό. Ωραία. Πώς θα μπορούσε να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως? Με αγωγή αποζημίωσης, για παράδειγμα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ο δικαστής δεν μπορεί να την ελέγξει ευθέως και δεν μπορεί να την ακυρώσει. Αλλά άλλες μορφές προστασίας, αυτό μας λέει η πλειοψηφία. Έτσι. Δηλαδή η πλειοψηφία έχει υιοθετεί, ακολουθεί την κλασική προσέγγιση, την κλασική νομολογιακή προσέγγιση. Δεν ξεκινάει από ένα δεδομένο και δεν μας ενδιαφέρει, δεν εξετάζουμε μάλλον, αν το βάλουμε και ποιοτικά δικαιώματα. Αυτό είναι, σας λέω, η κλασική προσέγγιση. Το ενδιαφέρον εδώ είναι η προσέγγιση της μειοψηφίας που θέτει άλλο ένα κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας πράξης ως κυβερνητικής. Έτσι. Αλλά ανεξαρτήτως του περιεχομένου, του συγκεκριμένου περιεχομένου, γιατί σας είπα ότι είναι διδακτικά ενδιαφέρουσα η υπόθεση αυτή? Διότι δεν έχει πραγματικά περιστατικά πολλά. Δηλαδή, όλες, αν προσέξετε, όλη η συλλογιστική είναι τι? Μία θεωρία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, η θεωρητική κατασκευή των κυβερνητικών πράξεων επαναλαμβάνει τη θεωρία περί κυβερνητικών πράξεων και η άποψη της μειοψηφίας έρχεται να την εμπλουτίσει. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταλήγουμε δηλαδή σε τι? Στο ότι οι κυβερνητικές πράξεις πρέπει να είναι οι ελάχιστες πράξεις που αφορούν τη σχέση εκτελεστικής εξουσίας και βουλής και καμία άλλη. Γιατί αυτές οι πράξεις απλούστατα είναι αποτέλεσμα πολιτικών εκτιμήσεων φυσικά, αλλά και δεν επηρεάζουν τι? Δικαιώματα και συμφέροντα. Έτσι. Ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα είναι η συνταγματικότητα των περιορισμών των ατομικών δικαιωμάτων. Έτσι. Επανάληψη της σχετικής νομολογίας και εφαρμογή της στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και κάτι επίσης ενδιαφέρον είναι η άποψη της μειοψηφίας που μας λέει πλήρης κατάργηση των κυβερνητικών πράξεων. Τι θα μπορούσε να τις αντικαταστήσει? Δηλαδή, οι πράξεις αυτές είναι σαφώς πράξεις ευρείας διακριτικής ευχέρειας. Όταν η διοίκηση έχει τόσο ευρεία διακριτική ευχέρεια, όπως καταλαβαίνετε, η δυνατότητα ακυρωτικού ελέγχου είναι πολύ περιορισμένη. Τι θα μπορούσε να ελέγξει ο ακυρωτικός δικαστής? Βασικά μόνο τυπικές προϋποθέσεις. Έτσι δεν είναι, αν τηρήθηκε η δέουσα διαδικασία. Ενδεχομένως, αν υπάρχει αιτιολογία, δεν μπορούσε να υπησέλθει στην ουσία της ρύθμισης, ούτως ή άλλως, έτσι. Άρα, προτείνεται, να ξέρετε και αυτό, προτείνεται από τη θεωρία η εγκατάληψη αυτής της κατασκευής των κυβερνητικών πράξεων και ο χαρακτηρισμός των πράξεων αυτών ως πράξεων ευρείας διακριτικής ευχέρειας, επομένως υπόκεινται σε ακυρωτικό έλεγχο, απλώς ο ακυρωτικός έλεγχος είναι πολύ περιορισμένος. Έτσι. Ναι. Πώς είπατε,
Ποιος? Α, σίγουρα, ναι. Κοιτάξτε. Ποιες πράξεις είναι ο νομοθέτης? Ο νομοθέτης του 45 παράγραφος 5 εννοείται. Ποιες πράξεις? Πράξεις οι οποίες είναι αποτέλεσμα εκτιμήσεων πολιτικής σκοπιμότητας. Έτσι. Αυτό, αν διαβάσετε εκείνος που δίνει το σαφέστερο κριτήριο των κυβερνητικών πράξεων και την τη δικαιολογία αυτού του μορφώματος, όπως το είπατε πολύ ωραία, είναι ο Στασινόπουλος, έτσι, αξεπέραστο. Πράξεις της ευρείας διακριτικής ευχέρειας που στηρίζονται σε πολιτικές εκτιμήσεις. Τι να ελέγξει ο δικαστής, έτσι. Δηλαδή δεν είναι πλέον, εκφεύγει της αρμοδιότητας του δικαστή. Ο δικαστής ελέγχει την νομιμότητα, έτσι, δεν μπορεί να ελέγξει την πολιτική ορθότητα μιας πράξης. Από την άλλη, με συγχωρείτε, υπάρχει κάποια ανασφάλεια ως προς αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, πείτε. Όσον αφορά στις πράξεις όμως, γιατί αν τις κλείσεις το παράδειγμα, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη. Ακριβώς. Πώς δεν υπάρχει? Ο χρόνος επιλογής των εκλογών δεν είναι πολιτική σκοπιμότητα? Ναι, είναι όμως χρεοριστικό, δηλαδή, είναι άλλο δείγμα αυτό. Ενώ πράξεις είναι αυτή, δηλαδή, δεν έχει κάποιες πολιτικές κινήσεις. Ναι, είναι διαδικαστικό. Κοιτάξτε, αλλά δεν είναι μια πολιτική απόφαση αυτό, ο χρόνος των εκλογών, επαναλαμβάνω. Εδώ δηλαδή δεν έχει κάποιο νόημα η άσκηση δικαστικού ελέγχου. Θα μπορούσε βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε αν ελέγχεται, αν τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι διαδικαστικές προϋποθέσεις. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Εδώ όμως πέφτει μια προϋπόθεση που είναι η άδεια του υπουργού. Ναι. Και κανονικά, εάν αυτό είχε απαντήσει φυσιολογικά, δηλαδή ζώμενο στο παραδεκτό σπασιμότητα, αυτό δεν μπορούσε να ελεγχθεί. Όχι. Κοιτάξτε, αυτή η. Πώς να σας πω, η άδεια, όταν, τη στιγμή που μου λέει το δικαστήριο, το Συμβούλιο Επικρατείας, ότι η πράξη αυτή είναι τι, ναι, κυβερνητική. Ναι, τόσο στις πολιτικές σκοπιμότητες και στη σχέση των διαφορών. Ποιος? Ο Υπουργός. Φυσικά και. Ο Υπουργός όχι. Στη συνέχεια, όταν εξέδωσε τη ρητή πράξη, είπε αυτό, ναι. Είπε αυτό, ότι για λόγους σκοπιμότητας. Για λόγους ότι υπάρχουν λόγους σκοπιμότητας, αυτό δεν είναι μια κυβερνητική πράξη και άρα πολύ και ναι. Αν αυτός δεν είχε αναφερθεί σε σκοπιμότητα. Α, όχι, όχι, γενικά δέχτηκε, να σας το πω αυτό, ναι. Με τον ίδιο τρόπο απορρίφθηκε και η αίτηση που ασκήθηκε κατά της άρνησης του Υπουργού να επιτρέψει ασφαλιστικά μέτρα κατά του γερμανικού δημοσίου, στα πλαίσια των γερμανικών αποζημιώσεων. Η απάντηση του Υπουργού, η άδεια του. Ναι. Ό,τι και να λέει η άδεια, ό,τι και να λέει, αυτή η πράξη, το Συμβούλιο Επικρατείας δέχτηκε ότι η πράξη αυτή είναι κυβερνητική, άρα το ίδιο δεν την ελέγχει. Δηλαδή, όχι μόνο λόγω ότι απάντησε με βάση πολιτική σκοπιμότητα, να απέριψε. Όχι, όχι, όχι. Είπε ότι αυτή η πράξη, αυτή που προβλέπει το 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είναι κυβερνητική πράξη, άρα δεν την ελέγχω. Καταλάβατε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση. Ναι, 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 ναι. Ασφαλώς, ασφαλώς. Όχι, 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 παιδιά, αυτό προσέξτε το, δεν ξέρω αν το είχατε αντιληφθεί. Η πράξη αυτή που εκδίδεται βάσει του 923 είναι κυβερνητική πράξη. Η νομολογία αυτό δέχεται μέχρι στιγμής, είναι κυβερνητική πράξη, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της, αλλά λόγω της φύσης της, έτσι. Διότι ανάγεται στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Αυτό. Επομένως, ανεξαρτήτως του τι ακριβώς, των λόγων τους οποίους επικαλείται. Έτσι, διότι αν είναι θετική, καλά, αν είναι θετική, φυσικά δεν έχει νόημα προσβολής, τουλάχιστον από τον ενδιαφερόμενο. Έτσι. Εντάξει. Ωραία. Υπάρχει καμία απορία? Κάτι πολύ ενδιαφέρον επίσης σε αυτή την απόφαση είναι, είπαμε, το obiter dictum, δηλαδή τι, η αναγνώριση της ευθύνης του δημοσίου από νόμιμες πράξεις, αποζημίωση για νόμιμες πράξεις βάσει του 4 παράγραφος 5. Έτσι. Δέχεται εδώ, βέβαια σας λέω, το θέμα αυτό είναι obiter dictum. Γιατί είναι obiter dictum? Διότι δεν ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Απλώς μας λέει το Συμβούλιο Επικρατείας μία εναλλακτική δυνατότητα, ότι δεν στερείται προστασίας. Είναι κυβερνητική πράξη, αλλά υπάρχει δυνατότητα ένομης προστασίας. Με τον τρόπο αυτόν. Έτσι, αυτό είναι το ενδιαφέρον αυτής της σκέψης. Έτσι. Ωραία. Απορίες υπάρχουν?
Τα καταλάβαμε όλα δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα είπαμε θα ασχοληθούμε με το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Παρακαλώ να έρθετε προετοιμασμένοι.